Και ανταμώσαμε την σύγκρουση. Από τον κρότο τον πουλί και τα πουλιά φοβήθηκαν και γύριζαν να πάνε, τσίριζαν. Πραγματικά μια εικόνα φρίκης. Είχα αγκαλιά την ύφη μου και ξεψύχησε στα χέρια μου. Ελλάδα, Δοξαράς, 16 Ιανουαρίου 1972. Η Κυριακή αυτή για το Θεσσαλικό κάμπο ξημέρωσε γεμάτη παγωνιά. Από νωρίς το πρωί έπεφτε χιονόνερο. Ο κόσμος όμως ήταν ξαναμένος με το επικείμενο ντέρμπι για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που θα γινόταν το ίδιο απόγευμα μεταξύ των δύο ισχυρών αντιπάλων, του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού. Θεσσαλονίκη, 1 το μεσημέρι. Οι δύο Πειραιώτες μηχανοδηγοί παραλαμβάνουν τη μηχανή τύπου Άλκο, το στολίδι των ελληνικών σιδηροδρόμων για εκείνη την εποχή, έτοιμοι να αναλάβουν υπηρεσία και να επιστρέψουν στην έδρα τους και τις οικογένειές τους στην Αθήνα. Μία από τις καλύτερες και πιο δυνατές διζελάμαξες που είχε το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο εκείνη την εποχή, με τον αριθμό Α323. Κάθονται στα χειριστήρια, η μηχανή ξεκινά αργά και κατευθύνεται προς τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου τίθεται επικεφαλής στην αμαξοστοιχεία 2, που μόλις πριν λίγο είχε φτάσει ελαφρώς καθυστερημένη από το Μόναχο με προορισμό την Αθήνα. Η θυμισμένη υπερταχεία απολύτου προτεραιότητας Ακρόπολης Εξπρές. Μία και μισή το μεσημέρι. Με δεκάλεπτη περίπου καθυστέρηση, το Ακρόπολης εγκαταλείπει τον επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Κίνηση των αμαξοστοιχειών υπακούει σε ένα δρομολόγιο, το οποίο είναι γραμμένο σε ένα εγχειρίδιο δρομολογίο που κρατάει ο κάθε μηχανοδηγός μαζί του.
απλά οι σταθμοί παρακολουθούν την τήρηση του δρομολογίου αλλά και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας. Όταν φτάσει ένα σταθμό θα πρέπει να αναχωρήσει όταν έρθει η προβλεπόμενη του ώρα. Αν πήγε 3 λεπτά, 4 νωρίτερα, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Το ταξίδι στην Αθήνα διαρκεί 7 ώρες. Όμως η γραμμή στο μεγαλύτερο μέρος της είναι μονή. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν διασταυρώσεις με τα αντιθέτως κινούμενα τρένα που έχουν προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι διασταυρώσεις αυτές είναι προγραμματισμένες εξ αρχής σε συγκεκριμένους σταθμούς, εφόσον τα τρένα δεν έχουν καμία καθυστέρηση. Όταν όμως ένα καθυστερεί, η υπόλοιπη κυκλοφορία που εμπλέκεται βγαίνει αναγκαστικά και αυτή εκτός προγράμματος και οι διασταυρώσεις αυτές μετατίθενται σε άλλους σταθμούς. Την ευθύνη αυτής της τροποποίησης παίρνουν οι τοπικοί σταθμάρχες, αφού πρώτα έρθουν σε συνεννόηση μεταξύ τους. Κατά την κυκλοφορία των αμαξοστοιχειών συμβαίνουν καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές είναι απρόβλεπτες. Υπερβολική καθυστέρηση της αντιθέτου ερχόμενης αμαξοστοιχίας, της προπορευόμενης, σε αυτή την περίπτωση ο σταθμάρχης προκαλεί τις στάθμες της αμαξοστοιχίας και ενημερώνει και το προσωπικό για ποιον λόγο στάθμευσε. Μετά το πλατή, η μικρή παρέκκληση από το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τη μονή γραμμή, διευρύνουν την καθυστέρηση. Και ενώ ο ουρανός σκοτεινιάζει, το Ακρόπολης φτάνει κατά 20 λεπτά αργοπορημένο στη Λάρισα. Εδώ αρχίζουν τα πρώτα παιχνίδια της μοίρας, τα οποία συνέτειναν στη διαμόρφωση των συνθήκων του ατυχήματος. Βάσει προγράμματος και λόγω μεγαλύτερης προτεραιότητας, το Ακρόπολης στο σταθμό της Λάρισας έπρεπε να υπερβεί μια προπορευόμενη από αυτό ταχεία Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η μικρή όμως καθυστέρηση που είχε το Ακρόπολης ήταν αρκετή για να παρακαμφθεί το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Έτσι, ο σταθμάρχης της Λάρισας αποφάσισε να διώξει την ταχεία, μεταθέτοντας με αυτόν τον τρόπο την υπέρβαση σε κάποιον επόμενο σταθμό. Στη Λάρισα, την ίδια στιγμή, έχει υπηρεσία λιγμών ένας βολιώτης μηχανοδηγός, ο οποίος πιάνει για ένα λεπτό την κουβέντα με έναν από τους μηχανοδηγούς του Ακρόπολης. Καπνίζοντας ένα τσιγάρο, συζητούν τα προγνωστικά τους για τον ντέρμπι της ημέρας. Τη συζήτησή τους διακόπτει ο ήχος της φυρίχτας του σταθμάρχη, που προαναγγέλει την αναχώρηση του Ακρόπολης για Λιανοκλάδη και Αθήνα. Το Ακρόπολης επιταχύνει και εξαφανίζεται στον ήδη σκοτεινιασμένο ορίζοντα προς νότο. Μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, στο μικρό σταθμό των Ορφανών, μια άλλη αμαξοστοιχεία, γνωστή στον κύκλο των σιδηροδρομικών και ως πόστα, καθυλώνεται για να διασταυρωθεί με την ταχεία, η οποία προπορευόταν του Ακρόπολης. Η πόστα εξυπηρετούσε όλους τους σταθμούς στη διαδρομή της και δεν είχε καμιά προτεραιότητα. Η αμαξοστοιχεία με τον αριθμό 121, η οποία ήταν η ονομαζόμενη πόστα, δηλαδή ήταν μια αμαξοστοιχεία η οποία στάθμευε σε όλους τους σταθμούς, μικρούς και μεγάλους, από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, έκανε πάρα πολλές ώρες να πάει, δεν είχε προτεραιότητα στις διασταυρώσεις με τα αντίθετα τρένα, και ήταν ένα τρένο το οποίο είχε δύο επιβατικά βαγόνια, εκ των οποίων το ένα μετέφερε οπλίτες, στρατιώτες. Και επιπλέον είχε και εμπορικά βαγόνια και ταχυδρομικό όχημα, στο οποίο γινόταν η αποστολή της αλληλογραφίας. Ήταν το τρένο αυτών που δεν είχαν να πληρώσουν για ταχείες και πολυτελείς θέσεις. Η πόστα ξεκίνησε από την Αθήνα στις 9.30 περίπου, έχοντας στη σύνθεσή της δύο κλειστές φορτάμαξες, ένα όχημα σκευοφόρο και δύο επιβατάμαξες, όπου μία από αυτές ήταν το λεγόμενο όχημα μόνο διαοπλίτας, με 30 στρατιώτες στο εσωτερικό του. Εν τω μεταξύ, στο σταθμό του Δοξαρά, που βρίσκεται μεταξύ Λάρισας και Ορφανών, ο σταθμάρχης ενημερώνεται ότι πέραν της ταχείας που μόλις πέρασε από το σταθμό του, καταφθάνει και το Ακρόπολης. Ομοίως και από την αντίθετη πλευρά, στο σταθμό του Παλαιοφάρσαλου, εμφανίζεται άλλη μια υπερταχεία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. 4 τρένα εγκλωβίζονται για να διασταυρωθούν και να προσπεράσουν το ένα το άλλο μεταξύ δύο μικρών σταθμών, των Ορφανών και του Δοξαρά. Στο σημείο αυτό, η κατάσταση αρχίζει να γίνεται πιεστική για τους δύο σταθμάρχες.
Τελικά αποφασίζουν πως η Ταχεία και η Πόστα θα διασταυρωθούν στα ορφανά. Το πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι αν η Πόστα θα περιμένει να διασταυρωθεί και με το Ακρόπολη στα ορφανά ή αν θα διασταυρωθούν μεταξύ τους στο Δοξαρά. Το πού θα διασταυρωθούν η Πόστα και το Ακρόπολης παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην κυκλοφορία και στις καθυστερήσεις με τις οποίες θα επιβαρυνθούν όλα τα τρένα. Αν διασταυρωθούν στο Δοξαρά, τότε το Ακρόπολης θα πρέπει στη συνέχεια να διασταυρωθεί στα ορφανά και με την υπερταχεία που λόγω της κατάστασης έχει ακινητοποιηθεί στον Παλαιοφάρσαλο. Ο σταθμάρχης του Δοξαρά επιμένει πως ο κανονισμός ορίζει ότι και οι τέσσερις διασταυρώσεις πρέπει να γίνουν στα ορφανά. Ενώ ο σταθμάρχης των ορφανών ισχυρίζεται πως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο μικρός σταθμός των ορφανών διέθετε μία κύρια γραμμή, μία παρακαμπτήριο η οποία συνδεόταν με την κύρια και από τις δύο πλευρές και μια γραμμή αδιέξοδη ή σιδηροδρομικός Μόρτα. Θα μπορούσε άραγε αυτός ο σταθμός να διασταυρώσει τέσσερα τρένα? Εκείνα τα χρόνια τα τρένα δεν διέθεταν ασύρματους και η τεχνολογία δεν είχε ακόμη αναπτύξει αυτόματα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας. Οι σειρμοί ταξίδευαν από τον ένα σταθμό προς τον άλλο, παίρνοντας είτε χειρόγραφη εντολή είτε με ειδικό σινιάλο από τον εκάστοτε σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης μπορεί να προκαλέσει τη στάθμευση μιας οποιασδήποτε από αυτές τις στοιχείες, εφόσον το επιβάλλουν κυκλοφοριακοί λόγοι. Αγγέλα Μαξοστοιχεία 2, Ακρόπολης Εξπρές. Αποκλείεται. Έχω ήδη την πόσα στο σταθμό. Μου έστειλες πριν την 22 και ανεβαίνει και η 1. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω το Ακρόπολης για να περιμένει την πόσα στο Δοξαρά. Μα δεν χωράνε τέσσερα τρένα στα ορφανά. Οι δύο σταθμάρχες δεν μπορούν να βρουν μια λύση και διαφωνούν έντονα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η μεσολάβηση του κεντρικού ρυθμιστή κυκλοφορίας από την Αθήνα. Γιατί μαλώνετε? Η διασταύρωση θα γίνει στα ορφανά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Από το γραφείο σου ορθά επικαλείσαι τον κανονισμό. Δεν είσαι όμως εδώ να μου δείξεις πως θα βάλω τέσσερα τρένα σε δύο γραμμές. Και τι προτείνεις να γίνει? Ήδη το Ακρόπολης έχει καθυστερήσει. Ας καθυστερήσει κι άλλο. Προτεραιότητα έχει η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ο Δοξαράς έχει περισσότερες γραμμές από μένα. Εντάξει, η διασταύρωση θα γίνει στο Δοξαρά. Διώξε την Πόστα. Κλείσε να αναγγείλω στο Δοξαρά την αναχώρηση της Πόστας. Το αναλαμβάνω εγώ. Εσύ διώξε το τρένο. Ξεκινήσαμε από το σταθμό Ορφανά για να κατεβούμε στο Δοξαρά. Και ήμασταν στο πρώτο βαγόνι, εγώ με την ύφη μου. Και μια πρώτη ξαδέρφη μου ήταν. Και ενώ όλα φαίνεται πως είχαν διευθετηθεί, έμενε μόνο μία λεπτομέρεια. Να ενημερωθεί ο σταθμάρχης Δοξαρά πως το σχέδιο άλλαξε και η διασταύρωση αποφασίστηκε να γίνει στο σταθμό του. Ο ρυθμιστής καλούσε τηλεφωνικά το σταθμάρχη ώστε να τον ενημερώσει για την αλλαγή. Εκείνος όμως δεν μπορούσε να ακούσει το τηλέφωνο, διότι είχε αφήσει το γραφείο του ώστε να υποδείξει το σήμα ελεύθερης διέλευσης στη μόλις εισερχόμενη στο σταθμό υπερταχεία Ακρόπολης, η οποία, διερχόμενη από μπροστά του, συνεχίζει το ταξίδι της ανυποψίαστη προς τα ορφανά. Εγώ εκείνη την ώρα άνοιξα το παράθυρο να δω, γιατί είχαμε κάτι χωράφια στο χωριό, και άνοιξα το παράθυρο να δω και είδα το τρένο που ερχότανε. Και λέω στην ύφη μου, έρχεται τρένο, διπλή γραμμή δεν υπάρχει, θα σκοτωθούμε. Η νύφη μου έφυγε, την έχασα και εγώ έκατσα στη θέση και προσευχήθηκα εκείνη την ώρα. Είδα τον Άγιο Θανάσιο που έχουμε στο χωριό μας και είδα και τον Άγιο Νικόλαο και ήρθαν με αγκάλιασαν και με λέει «Μη φοβάσαι, δεν σε αφήνουμε να πάθεις τίποτα». Ο ρυθμιστής, ξέροντας πως η Πόστα αναχώρησε από τα ορφανά, αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, μιας και είναι πιθανό την ίδια στιγμή το Ακρόπολης να περνάει μέσα από το Δοξαρά και εξακολουθεί να καλεί το σταθμό στην προσπάθειά του να προλάβει να το ανακόψει την πορεία. Όταν τελικά ο σταθμάρχης του απαντά, του ανακοινώνει πως το Ακρόπολης μόλις πέρασε μέσα από το σταθμό του. Επικοινωνεί εκ νέου έντρομους με τα ορφανά, ελπίζοντας ότι θα προλάβει να διακόψει την αναχώρηση της Πόστας. Δυστυχώς όμως,
Μόλις ο σταθμάρχης ορφανών αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να σταματήσει την πόστα, γυρίζοντας το σημαφόρο εισόδου για να δει ο μηχανοδηγός ότι έρχεται τρένο από την αντίθετη πλευρά και να σταματήσει. Ο σημαφόρος είναι ένα μηχανικό μέσο το οποίο στην ουσία δείχνει στο ερχόμενο τρένο αν επιτρέπεται η είσοδος του στο σταθμό ή όχι. Η συνήθις θέση του είναι με το βραχείο να οριζοντιωμένο, το οποίο σημαίνει συμπαφόρος κλειστός. Δεν μπορεί να τον υπερβεί από αυτή τη στοιχεία. Όταν είναι ανεβασμένος κατά 45 μοίρες, λέμε ότι συμπαφόρος ανοιχτός. Η αμαξοστοιχεία μπορεί να μπει μέσα στο σταθμό. Όταν αναχωρεί η αμαξοστοιχεία μας από τον σταθμό και δούμε το συμπαφόρο εξόδου να ανοίγει, αυτό σημαίνει επίγουσα ανάγκη, παύλα κίνδυνος, προκαλούμε τη στάθμη της αμαξοστοιχείας και ερχόμαστε συνεννόηση με τον σταθμό για την παλιδρόμησή μας ξανά πίσω. Κράτα το τρένο! Το Ακρόπολης πέρασε από το ξανά! Με κατέστρεψες! Η προσπάθεια του σταθμάρχη ορφανών να σταματήσει το τρένο γυρνώντας το σημαφόρο, παρότι ήταν έξυπνη, απέβει δυστυχώς άκαρπη. Η μηχανή του τρένου τον είχε ήδη περάσει και οι μηχανοδηγοί του δεν ήταν δυνατόν να τον δουν. Ο ένας εκ των σταθμαρχών, από ό,τι έγινε γνωστό, νομίζω αυτός από τα ορφανά, προσπάθησε να βρει ταξί ή κάποιο αγροτικό αυτοκίνητο να προσεγγίσει την αμαξοστοιχεία 121, μήπως καταφέρει να με νοήματα κτλ. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε παράλληλος δρόμος, δεν μπόρεσε να γίνει κάτι σχετικό. Τα δύο τρένα πλέον κινούνται το ένα αντίθετα στο άλλο και η σύγκρουση ήταν πλέον θέμα λίγων λεπτών. Δύο τρένα τρέχουν πλέον προς τη θανατηφόρα του συνάντηση, χωρίς καμία δύναμη να μπορεί να τα σταματήσει. 5:50 το απόγευμα. Τρέχοντας με 100 χιλιόμετρα την ώρα, μέσα σε έναν πρωτοφανή και ανατριχιαστικό θόρυβο που ακούστηκε σαν έκρηξη, η πόστα από τη μία μεριά και το Ακρόπολης από την άλλη αγκαλιάζονται θανάσιμα. Νεκροί και 38 τραυματίες έβαψαν με το αίμα τους στην περιοχή και στη συνέχεια τα συντρίμμια πήραν φωτιά. Από διηγήσεις που έγιναν και είδαν το φως δημοσιότητας στον τύπο της εποχής, ελέγχθη ότι ένας βοσκός που στεκόταν πάνω στο βουναλάκι που είναι δίπλα στο σημείο εκείνο, είδε τα δύο τρένα να έρχονται το ένα κόντρα στο άλλο και για να ειδοποιήσει απεγνωσμένα τους μηχανοδηγούς έβγαλε την κάπα του και την κούνησε προσπαθώντας να τους κινήσει το ενδιαφέρον. Αυτοί, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είπε ο ίδιος, μάλλον νόμισαν ότι τους χαιρετάει. Και τον χαιρέτησαν και εκείνοι. Και αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανε. Άκουσα τον κρότο που χτύπησε. Παρόλο που ήταν ένα βουναλάκι μπροστά, εγώ ήμουν μέσα στη χαράδρα και άκουσα τον κρότο. Και κατάλαβα ότι κάτι κακό έγινε. Και συγκεκριμένα είδα και τα πουλιά να τσιρίζουν απάνω. Και λέω κάτι έγινε να πούμε. Από τον κρότο τον πουλί και τα πουλιά φοβήθηκαν και γύριζαν απάνω, τσίριζαν. Εγώ δούλευα στο μηχανοστάσιο. Αμέσως με ειδοποιήσαν να οργανώσουμε τη βοήθεια, να φωνάξουμε κι άλλα άτομα και γρήγορα κιόλα, γιατί ήταν επίγον, ήταν σοβαρό το επεισόδιο. Άνοιξα τα μάτια μου, ακούγαμε βοή, ακούγαμε φωνές, κλάματα. Ένα παιδάκι 12 χρονών, μπροστά στα μάτια μου, το είδα που κόπηκε το κεφάλι του. Η μάνα του φώναζε και έλεγε «Βοήθεια, βοήθεια, το παιδί μου πάει». Πήγα, είδα έναν μηχανοδηγό, μάλλον από την ταχεία ήταν. Ήταν χτυπημένος,
Και τον πρόλαβε η πόρτα, μάλλον, και τον έκλεισε τα πόδια, και αυτός ήταν προς τα κάτω, κρεμασμένο. Τραβήξαμε και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε. Τον αφήσα, πήγα από πάνω το τρένο, νάκρακα το βουνό. Εκεί ήταν μια κοπέλα σκοτωμένη, μια ξανθιά θυμόμαι, και ένας ήταν δίπλα πισμένος με κουμμένα τα πόδια. Λοιπόν, παίρνουμε την κουπέλα, μια γκαμπαρτίνα που βρήκαμε, γιατί ήταν πολύ στροχισμός, πηταγμένος. Παίρνουμε την κουπέλα να την βάλουμε κάτω, να την πάμε στα άλλα άτομα που ήταν χτυπημένα. Και ανοίγει αυτό στα μάτια και λέει, ρε μένα δεν θα με πάρτε, ρε παιδιά, λέει. Και εκείνη την ώρα ήρθε ένας φαντάρος για να με βγάλει έξω. Ήμουν μέχρι τη μέση μέσα στα σίδερα. Ήρθε ο φαντάρος και με λέει, μη φοβάσαι, θα σε βγάλω εγώ έξω. Και με έβγαλε έξω και φώναζα την ύφη μου. Τη φώναζα Κωνσταντία, Κωνσταντία, Κωνσταντία. Κάποτε είδα έναν τσουπάνο εκείνη την ώρα και κρύωνα και φώναζα την ύφη μου, αλλά δεν την έβρισκα πουθενά. Είδα την ξαδέρφη μου, μιλήσαμε και με λέει, είμαι καλά. Εγώ έπεσα κάτω και είδα αυτόν τον τσουπάνο που με έφερε μία κάπα και με σκέπασε. Και εκείνη την ώρα άνοιξα τα μάτια μου. Το στόμα μου ήταν γεμάτο σίδερα μέσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Και είδα την ύφη μου και με λέει, εγώ φεύγω, κοίτα τα παιδιά. Το Ακρόπολης δεν φρενάρισε καθόλου, δεν μπορούσε να σταματήσει. Ανέβηκε πάνω στην πόστα. Και η πόστα διέλυσε. Έγινε σίδερα, σίδερα, κομμάτια σίδερα. Και μετά πήρε φωτιά. Όταν μας βγάλανε εμάς τους ζωντανούς βέβαια έξω, τους σκοτωμένους τους αφήσανε τους περισσότερους. Δεν μπορούσαν πόσο να βγάλουν έξω. Πήρε φωτιά το τρένο. Ο στρατός εντωμεταξύ πιο μπροστά από μας είχε ειδοποιηθεί και είχε πάρει τους τραυματίες, τους νεκρούς, όλα αυτά είχε ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Εμείς βρήκαμε ακριβώς τα σιδηροδρομικά συντρίμια, το βαγόνι το καμένο το πρώτο, από εδώ το τελευταίο και όλα τα άλλα. Μόλις φτάσαμε στο θάλαμο οδηγήσεως, γιατί είχαν διαλυθεί, βρήκαμε τους μηχανοδηγούς οι οποίοι ήταν συμπιεσμένοι και ήταν σε κακό χάλι. Ειδοποιηθήκαν οι οικογένειές τους και ήρθαν οι γυναίκες τους και πήραν τα πτώματα. Ακολούθησαν δίκες, αποδόθηκαν ποινές, κάποιοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, κάποιοι τέθηκαν εκτός υπηρεσίας. Για την κυρία Κατερίνα, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της, αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Το ίδιο και για τους 19 που άφησαν την τελευταία τους πνοή σε εκείνο το λιβάδι και πιθανόν ακόμα να αναρωτιούνται. Γιατί? Το δυστύχημα αυτό στάθηκε η αφορμή ώστε να δοθεί άμεση εντολή από την κυβέρνηση για να τοποθετηθούν ασύρματα τηλέφωνα σε όλες τις μηχανές. Όπως και έγινε. Τα τρένα πλέον επικοινωνούσαν εν κινήσει, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους σταθμούς. Από το 1997, όπου ολοκληρώθηκε η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας Παλαιοφάρσαλου, το σημείο του δυστυχήματος έχει ερημώσει, αφού δεν περνούν πλέον από εκεί τα τρένα. Όμως, ένα προσκυνητάρι στέκεται όρθιο ακόμα για να θυμίζει την τραγωδία στους βοσκούς της περιοχής. Άιντε το τρένο πήγαινε. Όρθιος ο μηχανοδηγός με το κασκέτο του στραβά. Με μπλούζα σαλίκο προβιά, ασήκης μηχανοδηγός με το μικρό μουστάκι του
καλό τιμόνι οδήγαγε το τρένο για τον ουρανό. Άιντε και νύχτωνε. Πίσω του δάσος ορφανό άφηνε μια νουρά καπνό στο ματωμένο θηλυνό. Άιντε και δε, άιντε δε, άιντε τα τρένα βουλιάξαν. Κι ένα μονάχο κατά μονάχο έξα απ' τις ράγες πήγαινε με τους νεκρούς του θερμαστές τους νεκρούς εις πράκτορες. Μια μαλακιά νουρά καπνό άφηνε μες στον ουρανό μεγάλο δάσος ορφανό. Μια μαλακιά νουρά καπνό στο μαραμένο θηλυνό. Άιντε και δε,